Εμείς θέλουμε οι μαθητές να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, να μπορούν να αναλύουν γεγονότα και να μπορούν αυτό που σκέπτονται να το εκφράζουν. Τέτοιου είδους μαθητές θέλουμε να βγάλουμε και δυστυχώς φοβάμαι πάρα πολύ ότι με τη λογική αυτή μην βγάλουμε άλλου είδους. Σήμερα Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, το Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος απέναντι στην απόφαση, την υπουργική, για την υλοποίηση της αξιολόγησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών χαιρετίζει τις χιλιάδες εκπαιδευτικούς που έχουν υπογράψει την απεργία αποχή από αυτό το έκτρωμα της υπουργικής απόφασης, αλλά και εδώ τοπικά, που έχουν αυξήσει, έχουν δείξει ένα σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην απεργία αποχή. Σήμερα λοιπόν συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία για να δείξουμε και να συμμετάσχουμε ότι οι εκπαιδευτικοί παλεύουμε για το ελληνικό δημόσιο σχολείο, στηρίζουμε τη δημόσια δωρεάν παιδεία και αντιτιθέμεθα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την υποβάθμισή τους και μία σειρά άλλων προβλημάτων τα οποία προκύπτουν. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε απόφαση της 88ης Γενικής Συνέλευσης απέναντι σε μια αξιολόγηση η οποία θα είναι συλλογική, παιδαγωγική, βελτιωτική και θα προέρχεται από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών και όχι από μονοπρόσωπα όργανα. Άλλωστε, αυτά τα σχέδια της αξιολόγησης έχουν υλοποιηθεί σε αγγλοσαξονικές χώρες και οι ίδιοι υπουργοί αυτών των χωρών έχουν δημοσίως τοποθετηθεί ότι κατέστρεψαν το σχολείο των εκεί περιοχών. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα συμμετέχουμε στην 24ωρη αυτή απεργία, διότι σήμερα εξετάζεται επίσης στην Αθήνα η έφεση απέναντι στην απεργία αποχή που είχε κηρύξει η Ομοσπονδία και το Υπουργείο Παιδείας ευνηδίως μετέφερε την ημερομηνία της έφεσης από την 25 Ιανουαρίου σήμερα. Σήμερα λοιπόν όλοι είμαστε ενωμένοι μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για αυτή την απόφαση η οποία πραγματικά καταστρέφει το δημόσιο σχολείο και την εκπαίδευση. Αναμένεται να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις? Προφανώς θα αποφασίσουν τα συλλογικά μας όργανα και θα δούμε την εξέλιξη. Η δημοκρατία δεν θα περάσει του λαού η πάλι. Θα περάσει. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Σκόρφωση ηλικία για κάθε μαθητή. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Σκόρφωση ηλικία για κάθε μαθητή. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Σκόρφωση ηλικία για κάθε μαθητή. Thank you.